Πώς το έκανες αυτό? Τι λες, δεν καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή πάω να συναντήσω το Σάκη. Μην το κουνήσεις από το σπίτι. Οι Ρώσοι με πιέζουν. Αν δεν έχουν δείγμα της δουλειάς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα την ακυρώσουν. Αν δεν μου δώσει το υλικό για τους Ρώσους, θα βλέξει πολύ άσχημα. Η μάνα σου γουστάρει αυτόν τον τύπο. Τι να κάνουμε τώρα? Όχι, Φρίν μου, δεν το δέχομαι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί το ενστικτό μου δεν μου είπε ποτέ ψέματα. Ο Θεόφιλος κάτι κρύβει. Ακόμα κι αν ο Άρης είναι πίσω από όλο αυτό, δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε έβαλε να τραβήξεις μαχαίρι στο βενζινά. Μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, να μας αφήσετε για λίγο μόνος? Λυπάμαι, δεν γίνεται. Σας παρακαλώ, για λίγα λεπτά μόνο. Και γιατί βρήκες την πλάπα? Τι είναι αυτό? Πατέρα, σου γράφω για να σου πω κάποια πράγματα που κρύβω μέσα μου. Μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά. Πολύ περισσότερα από αυτά που σου δώσω, Άρης. Θα στα δώσω εγώ. Δηλαδή? 500.000 και τους καλύτερους δικηγόρους για να σε ξεπλέξουν γρήγορα. Έκανες ένα λάθος. Μπορείς να το διορθώσεις. Στο κάτω-κάτω εσύ φταίς που ο Σταύρος είναι στη φυλακή. Για δική σου υπεξαίρεση, Μπίκη. Τον έμπλεξες. Μην μπλέξεις και τον Άρη. Θα μεγαλώσει η κόντρα τους και μπορεί στο μέλλον να γίνει κάτι πολύ χειρότερο. Ενώ αν κρατήσεις το στόμα σου κλειστό, τα πράγματα θα ηρεμήσουν και μόλις βγεις από τη φυλακή θα σε περιμένει μια περιουσία. Σκέψου το. Όπως έγινε και με τα προηγούμενα γράμματα, ούτε και αυτό θα φτάσει ποτέ σε σένα. Τι άσχετο είναι τώρα αυτό? Γιατί η μαμά να γράψει γράμμα στον παππού και να μην το στείλει ποτέ? Δεν ξέρω. Ίσως αν διαβάσουμε και τα υπόλοιπα με πολύ μακρύ. Δεν το πιστεύω. Λες να έχουμε παππού? Δεν ξέρω. Μακάρι κάπου εκεί έξω να βρίσκεται ένας δικός μας άνθρωπος. Μακάρι να μην είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε. Καλή δύναμη. Μετά την ομολογία του Σάκη, ο γιος σας θα συλληφθεί. Πάμε, θα το πούμε στο σπίτι. Του μίλησες? Σε λίγο θα πάει να παραδοθεί. Άρα σε λίγο θα συλλάβουν και τον Άρη. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που κάνατε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τα δικά μου τα παιδιά να φερθούν έτσι έναν αθώο άνθρωπο. Γιατί? Τι σας έκανε ο Σταύρος? Σε ρωτάω τι? Τίποτα. Και για ένα τίποτα τώρα θα διαλυθούμε. Νιώθω σαν να έχει πέσει κατάρα πάνω μας. Και πώς να μην πέσει δηλαδή, που τα βάλατε με έναν αθώο. Έτσι σας μεγάλωσα εγώ. Όχι. Αυτό να μην το ξαναπείς. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Μωρέ, φταίω, αλλά το κατάλαβα πολύ αργά. Πάμε σπίτι, μας περιμένει ο αδερφός σου. Εσάν δεν θα σου πω τώρα. Πήγες να γλιτώσεις την κατηγορία του hacking και έμπλεξες χειρότερα. Δεν περίμενα ότι θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν θες να μου απαντάς. Γιατί το έκανες όλο αυτό? Εντάξει, το hacking το καταλαβαίνω. Το έκανες για να ρίξεις τη Μαλτέζου. Αλλά τη ληστεία? Τι σου έκανε ο Σταύρος και ήθελες να του περάσει κι άλλη θηλιά στο λαιμό? Τίποτα. Ο Σταύρος, όσα χρόνια τον ξέρω, δεν μου έχει κάνει πραγματικά τίποτα. Αλλά τα φράγκα είναι μεγάλος πειρασμός. Ο Σταύρος, εντάξει, πήγε στο κολέγιο, πρόκοψε. Ενώ εγώ... Εσύ να τα πάρεις γρήγορα και χοντρά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγιναν όλα. Με το που μπεις στη λούμπα και κάνεις την πρώτη στραβή, χάνεις την μπάλα. Είναι απίστευτο πόσο διαφορετικοί είστε εσείς οι δύο φίλοι. Ο Σταύρος πέρασε τα πάντα και δεν σε έδωσε και σε αντί για ευχαριστώ πήγες να το χώσεις πιο βαθιά. Ξέρεις κάτι? Αν μου το έλεγες αυτό πριν λίγο καιρό, θα σε έβριζα. Το Σταύρο το ζήλευα, επειδή όλοι τον είχαν Θεό. Τώρα όμως καταλαβαίνω. Τι? Γιατί ο Σταύρος και ο Ρώσος με είχαν συναπέξω. Είχαν καταλάβει πως Ελλήνος είμαι. Και να σου πω και τ' άλλο. Για πες. Καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα, γιατί
Αν συνεχιζόταν όλο αυτό το σκηνικό, δεν ξέρω κι εγώ που θα έφτανα. Δηλαδή, πώς να σου το εξηγήσω. Τώρα, εσύ μπορεί να με βλέπεις και να με θεωρείς ρεμάλι, αλλά δεν είμαι γεννημένος εγκληματίας. Αν γινόταν κανένα μπέρδεμα και σκότωνα άνθρωπο, δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανα. Θα τρελόμουν, δεν θα το άντεχα, σου λέω. Σε πιστεύω, δεν έχεις τόφα εγκληματία. Δυστυχώς όμως αργά το κατάλαβες. Λοιπόν, σήκω τώρα να πάμε στην ασφάλεια να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Όχι. Αύριο θα πάω στο τμήμα να ομολογήσω. Κοίτα. Εγώ δεν είμαι αστυνομικός να σε υποχρεώσω να παραδοθείς. Να ξέρεις ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις. Όχι, σου δίνω το λόγο μου. Ό,τι αξία μπορεί να έχει ο λόγος μου πλέον. Αύριο θα ομολογήσω, αύριο θα τελειώσουν όλα. Άργησες. Για δύο ψώνια είπες ότι θα πας και κάνεις μια ώρα. Ναι, δεν το κατάλαβα. Ήθελα να κάνω κινέζικο, αλλά το σούπερ μάρκετ δεν είχε τίποτα. Και έτσι κατέληξα στα κλασικά χοιρινό μεσέλινα. Και τώρα εγώ αυτό πρέπει να το πιστέψω. Μήπως βρεθείς με τη Σάρ και μου το κρύβεις. Τι. Να, λέω. Η κόρη σου έχει μουλαρώσει και με βλέπει σαν εχθρό, αλλά εσύ την περασπίζεσαι. Δεν ξέρω, μήπως συναντηθήκατε κρυφά και εσύ μου λες ότι πήγες για ψώνια. Δηλαδή, δεν πιστεύεις ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ. Εσύ θα μου πεις. Πήγες. Ναι. Και δεν κατάλαβα. Δηλαδή, γιατί να σου πω ψέματα για να δω τη Σάνη. Πρέπει να σου πάρω την άδεια για να δω την κόρη μου. Όχι, βέβαια. Απλά σκέφτηκα μήπως είχατε βγει ραντεβού και δεν ήθελες να μου το πεις για να μην με στεναχωρήσεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Πραγματικά δημιουργείς εντάσεις χωρίς λόγο. Πώς θα συγκατοικήσουμε έτσι, με καυγάδες. Έλα ρε, μωρό μου, συγγνώμη. Με παρεξήγησες. Εγώ απλά σου είπα πως ένιωθα. Βέβαια και από την άλλη, ο χρόνος που έκανες στο σούπερ μάρκετ ήταν υπερβολικός. Έλα τώρα, πλάκα κάνω. Δεν με κατάλαβες. Όχι. Με μπερδεύεις, δεν καταλαβαίνω πότε κάνεις αστεία και πότε μιλάς σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι τρελαίνομαι όταν είσαι μόνη σου έξω. Δεν μπορώ να σε κοιτάνε όλοι. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Πολύ κακό είναι. Όχι. Αλλά πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη. Είναι χαζό να σου μπαίνουν ανόητες ιδέες και να θυμώνεις. Όλο αυτό μας κάνει κακό. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη που είμαι τόσο ζηλιάρης. Είμαι τρελός για σένα. Σε θέλω μόνο δική μου. Το ξέρεις ότι ο Σάκης αυτή τη στιγμή πηγαίνει στην ασφάλεια να τα ομολογήσει όλα. Τι σχέση έχω με το Σάκη, μωρέ, τι μου... Αυτό έχεις να πεις μόνο. Τι έκανες, τι πήγες και έκανες. Άστα, σε παρακαλώ. Δεν είσαι παιδί μου εσύ, δεν σε γέννησα εγώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Σε πήγες και τα έβαλες με έναν αθώο. Ντρέπομαι για σένα. Το καταλαβαίνεις, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, αλλά θα το πληρώσεις. Το αρχίζομαι, θα το πληρώσεις. Συγγνώμη, είστε καλά. Καλά, καλά, μια χαρά είναι, ναι. Μήπως θέλετε κάτι. Όχι, όχι, ευχαριστώ, όλα καλά, όλα καλά, μια χαρά. Άννα, είμαι καλά, μην ανησυχείς. Μου λείπεις και δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Τώρα προσπαθώ να τελειώσω μια δουλειά γρήγορα για να είμαστε πάλι μαζί. Αλλά έχω μπλοκάρει. Και σ' αγαπάω πολύ και μου λείπεις. Δεν αντέχω άλλο μακριά σου. Yeah.
γράμμες, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό εδώ θέλω να πάει στην κυρία Σπανού. Μάλιστα. Ποιος που το ξέρεις, πήγε σπίτι, δεν σε ρώτησες. Μαμά, τι μου λες. Καταλαβαίνεις τι μου λες. Ναι. Και καλά θα κάνεις να το καταλάβεις κι εσύ. Σταμάτα να μου λες ψέματα. Δεν έχω καμία σχέση με τη ληστεία, ούτε με τον Ζάκη. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω. Όσες φορές και να μου το πεις, δεν σε πιστεύω. Αν είναι δυνατόν, ίδια μου η οικογένεια μου γυρνάει την πλάτη, μου φέρεις σαν να είμαι ο χειρότερος αλήτης. Όλα είναι εναντίον σου, το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό πες την αλήθεια όσο είναι νωρίς. Μου ζητάς να παραδεχτώ κάτι που δεν έκανα. Αν το παραδεχτείς τώρα, κάτι θα μπορέσω να κάνω. Δεν έχω να παραδεχτώ τίποτα. Προσπαθώ να σε βοηθήσω και δεν με αφήνεις, το καταλαβαίνεις. Όχι, δεν προσπαθείς να με βοηθήσεις. Προσπαθείς να επιβεβαιώσεις ό,τι νομίζουν και οι υπόλοιποι. Ότι είμαι ένα καθήκη. Είσαι παιδί μου. Δεν θα πίστευα ποτέ κάτι τέτοιο για σένα. Αλλά μετά από αυτό που έκανες. Ναι, αν με αγαπούσες, δεν θα το πίστευες. Ούτε θα με υποπτευόσουν και το ίδιο ισχύει για σένα. Μου φέρεστε με τον χειρότερο τρόπο. Ωραία, δεν εξήγησέ μας τι έκανες τόσα λεφτά που πήρες από το ίδρυμα. Τα πήρα για να πάω να ζήσω μόνος μου. Για να φύγω από εσάς. Να μην σας βλέπω. Πήρες 80.000 ευρώ. Ναι, για αυτό το λόγο. Και αν δεν σου κάνει απάντησή μου, ποσός με ενδιαφέρει. Τι θα κάνω, πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό. Δεν ξέρω τι να πω, το έχω κι εγώ χαμένα. Προσπαθώ να τον βοηθήσω και δεν με αφήνει, δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Γιατί μου λέει ψέματα, αφού καταλαβαίνω, το ξέρω ότι είναι μπλεγμένος. Σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Πώς έφτασε με αυτό το παιδί μου. Είμαι πολύ κακή μάνα. Έφτασε τίποτα εσύ. Ναι. Δεν, γιατί έγινε τόσο ασυνείδητος όμως. Δεν τον αναγνωρίζω. Έλα, ηρέμησε. Να μπορώ να ηρεμήσω. Εντάξει, ήμουνα μαζί του καλή. Του είχα δυναμία. Και ήταν κακομαθημένος, το ξέρω. Αλλά ήταν πάντα ευαίσθητο και κακό παιδί. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς έφτασε μέχρι εκεί. Και δεν μου έχει και εμπιστοσύνη. Πήγε στραβά, γιατί, τι έκανε. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου, μαμά. Ναι, αλλά δώσε μου μια εξήγηση. Πες μου κάτι, γιατί πήγαν όλα στραβά. Όλοι ψάχνουμε μια απάντηση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Τι να κάνω, θα πάω να του μιλήσω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω κάτι, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσω. Μίλησα με ένα γείτονα που βρήκα εκεί κοντά και μου είπε ότι θα αργήσει να στρέψει. Α, πάντως εμείς θα την περιμένουμε. Θέλω να είσαι έξω από το σπίτι της μέρα νύχτα. Πιστεύω ότι αυτή κρύβεται πίσω από αυτά τα απειλητικά μηνυματάκια. Έγινε. Θα γίνουν όλα όπως τα ζήτησες.
Τι έγινε, πες μου. Ησύχασε. Όλα καλά. Για πες, με Βασάκη πώς πήγε. Καλύτερα από ό,τι περίμενα. Τον ανάγκασε να παρουσιαστεί αύριο στην ασφάλεια. Θα ομολογήσει ότι έκανε τη ληστεία. Απίστευτο. Πώς τα κατάφερες. Εντάξει, βοήθησαν και οι συγκυρίες. Η Χρύσα με τον Ρώσο τον τσάκουσαν τη στιγμή που πήγε να το σκάσει με πολλά λεφτά. Προφανώς του τα έδωσε ο Άρης. Και αυτός το ομολογήσε ότι το πήρε από τον Άρη. Κοίτα, εδώ πήγε κάπως το πράγμα να μπερδευτεί. Γιατί η Χρύσα πήρε τηλέφωνο τη μητέρα της. Και η Αλεξάνδρα προσπάθησε να τον καλύψει. Φαντάζομαι δεν δέχτηκες. Όχι. Ήμουν κάθετος. Βέβαια, μάνα είναι, καταλαβαίνω την αγωνία της. Κι εγώ, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Όχι. Τέλος πάντων, έκανε μια κουβέντα με το Σάκη. Και μετά από αυτό δέχτηκε τελικά να παραδοθεί. Και πώς είμαστε σίγουροι ότι θα μιλήσει για τον Άρη. Θέλω να πω, η Αλεξάνδρα μπορεί να του έχει προσφέρει κάποιο αντάλλαγμα για να καλύψει το γιο της. Ναι, το σκέφτηκα. Είμαι σίγουρος ότι προσπάθησε να τον πείσει να πάρει όλη την ευθύνη πάνω του. Και πώς ξέρουμε ότι θα το κάνει. Δεν το ξέρουμε. Κάτι τέτοιο δεν εξασφαλίζεται. Θέλω να ξέρεις ότι δεν σε βλέπω όπως οι υπόλοιποι και δεν σε κατηγορώ. Ο έρωτας πολλές φορές μας κάνει να χάνουμε την μπάλα, όλοι την έχουμε πατήσει. Η αλήθεια είναι πως αυτή που φταίει για όλα είναι η Χρύσα. Τις δικές της καφρίλες πληρώνεις και εσύ και ο Σταύρος. Καλώς το να και σάρκησε. Γεια. Τι γίνεται? Καλά, εσύ, τα νέα σου. Καταρχήν, sorry που ακύρωσα το ραντεβού μας τις προάλλες. Γι' αυτό σε πειρά. Μήπως ήθελες να πάμε για κανένα ποτό. Απόψε. Ναι, έλεγα να τα πούμε από κοντά. Κοίτα, έχω κανονίσει για σήμερα. Δεν μπορείς να βρεις μια δικαιολογία και να έρθεις. Δεν είναι εύκολο. Σε παρακαλώ. Το έχω ανάγκη. Δεν σε ακούω καλά. Γιατί δεν είμαι. Θέλω να σου μιλήσω. Δεν έχω που άλλο να τα πω. Και επειδή μόνο εσύ νοιάστηκες για μένα, θέλω να πω, μόνο εσύ με καταλάβες. Και σε βοηθήσω πραγματικά, αλλά δεν γίνεται. Σε παρακαλώ. Μόνο για απόψε. Ωραία. Πού να βρεθούμε? Το θέμα μας είναι ότι ο Σάκης μετά την κουβέντα τους δέχτηκε να ομολογήσει. Από τη στιγμή λοιπόν που παραδέχεται ότι αυτός έκανε τη ληστεία, η Φέη και ο Σταύρος απαλλάσσονται οριστικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά αν ο Άρης τη βγάλει καθαρή, θα την ξαναστήσει στο Σταύρο. Πρέπει να τον ξεσκεπάσουμε. Αλλιώς το παιδί μου θα κινδυνεύει μια ζωή από αυτή την οικογένεια. Τι εννοείς, ότι υπάρχει κάποιος άλλος εκτός από τον Άρη? Αυτή είναι μια οικογένεια που ο ένας στηρίζει τον άλλον. Εμείς είμαστε μόνοι μας, αβοήθητοι. Δεν θέλω να νιώθεις έτσι. Είμαι δίπλα σου. Εντάξει, ευχαριστώ, αλλά φοβάμαι. Γιατί έχω δει τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Άρης. Έχει εκτεθεί όμως τώρα. Θα τον έχουμε στο νου μας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ είπες ότι η Αλεξάνδρα μπορεί να τον έχει πείσει να καλύψει τον Άρη. Ναι, ακόμα και έτσι η δική του καταλαβαίνει την αλήθεια. Αποκλείεται να τον υποστηρίζουν σε αυτό. Κοίτα, Βική. Καταλαβαίνω την ανησυχία σου για τον Σταύρο. Αλλά εδώ έχουμε κάτι θετικό σαν εξέλιξη. Και θα το παλέψω με όλη μου τη δύναμη. Ξέρεις πόσο το θέλω. Και για εκείνον. Αλλά πιο πολύ για σένα. Όχι, δεν έχω καμία όρεξη. Φύγε. Άρη. Φύγε, σου λέω! Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν έχει κανένα νόημα να μην το παραδέχεις. Φοβούμαι τώρα, κορίτσι μου, πια. Είσαι έτοιμη να με χώσεις μέσα και να βγάλεις το χαλκιά. Δεν με υπερασπίζεσαι και είσαι έτοιμη να μου σκάψεις το λάκκο. Δεν είναι αλήθεια. Σε νοιάζομαι. Και όταν έμαθα από το Σάκη ότι κινδυνεύεις, έκανα πίσω. Γιατί είσαι ο αδερφός μου. Και σε αγαπάω. Και δεν φταίω εγώ για αυτό που έγινε. Δεν το περίμενες δηλαδή ότι θα έβγαιναν στη φόρα οι δουλειές με το Σάκη? Όχι. Τι όχι? Πώς ήσουν τόσο σίγουρος ότι θα μείνεις απ' έξω? Γιατί πολύ απλά δεν το έκανα εγώ. Αλλά δεν με πιστεύει κανείς σας. Και εσύ από την πρώτη ώρα που τον είδες, τον βάζεις πάνω από όλους και πάνω από μένα φυσικά. Γι' αυτό φύγε από εδώ, Άρη, σου λέω. Φύγε από εδώ, φύγε! Άρη, γιατί το κάνεις αυτό? Μπορείς να μας αφήσεις για λίγο μόνος?
Μίλησα με το Σάκη. Κάναμε συμφωνία να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Αν όμως επιμένεις ότι δεν έχεις καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία, τότε αύριο θα του πω ότι άλλαξα γνώμη και ότι μπορεί να πει όλη την αλήθεια. Με απειλείς. Χιάρη, δεν σε απειλώ. Θα αναγκαστεί λοιπόν να εξηγήσει πώς βρέθηκαν πάνω του τόσα χρήματα και γιατί αφού τα είχε, αναγκάστηκε να κλέψει ένα πενζινάδικο της συμφοράς. Δεν το πιστεύω ότι πήγες και κάνεις, μωρέ. Συμφωνία με το Σάκη. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Θα έκανα και χειρότερα για να σε προστατεύσω. Θα αναρωτιέμαι μια ζωή πώς βρέθηκε μέσα σου τόσο μίσος και γιατί έφτασες μέχρι εκεί. Ακόμα αναρωτιέσαι. Μην πεις τίποτα στη Χρύσα, δεν ξέρει ότι σε κάλυψα. Και θα είναι τελευταία φορά. Άσε ήσυχο το χαλκιά. Το μίσος που έχεις για εκείνον θα σου γυρίσει κάποια στιγμή μπούμεραγκ. Γι' αυτό πήρες τα λεφτά από το ίδρυμα, έτσι. Για να τα δώσεις στο Σάκη και να ενοχοποιήσεις το Σταύρο. Αθώς, θα ακυρώσω με το Σάκη τη συμφωνία και θα του ζητήσω να πει όλη την αλήθεια. Σε ρωτάω για τελευταία φορά. Εσύ τα κανόνισες όλα. Σημαντικό. Δεν θυμάσαι τίποτα για τους συγγενείς του. Δεν είχε. Ήρθες. Ωραία, γιατί είχα ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον. Τα χάλια σου έχεις. Πω ακόμα χειρότερα. Αυτά που μου είχες πει τις προάλλες, τα πίστευες? Τι σου είπα? Ότι δεν είμαι χαλασμένος και ότι δεν φταίω μόνο εγώ. Ναι, τα πίστευα. Στην αρχή σε έκοψα για ωραίο τύπο. Κι εγώ δεν πέφτω έξω. Ενώ εγώ σημαδεύω Διάννα. Τι έγινε τώρα, θα μου πεις? Τα έχω κάνει χάλια. Και ήρθε η ώρα να πληρώσω για τις βλακίες μου. Θα γινόταν κι αυτό. Καλύτερα να τελειώνεις τώρα, δες το έτσι. Γιατί αν το καθυστερήσεις κι άλλο, θα σου στοιχήσει πιο ακριβά. Το ξέρω. Αύριο
Θα είναι μια δύσκολη μέρα για μένα. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Τι εννοείς? Τι θα γίνει? Αυτό που πρέπει. Μέσα μου ήξερα ότι θα καταλήγαμε εδώ. Πού μπορείς να μου πεις κάτι παραπάνω? Δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν μπορώ. Έτσι κι αλλιώς αύριο θα τα μάθεις όλα. Νόμιζα ότι με εμπιστευόσουν. Σε εμπιστεύω. Απλώς σήμερα δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απόψε το μόνο που θέλω είναι να κάτσω με έναν φίλο. Φίλους δεν μας λες. Αλλιώς ξεκίνησε το θέμα μεταξύ μας, αλλά τέλος πάντων. Το ξέρω, αλλά κάτι κατάλαβα για μας, έστω και αργά. Τι κατάλαβες? Ότι από όλες τις βλακίες που έχω κάνει, και έχω κάνει πολλές, αυτή ήταν η μεγαλύτερη. Αλλά τώρα μας έπεισες. Όχι, αλήθεια σου λέω, μου άρεσες. Μου αρέσεις. Και μάλιστα πολύ. Αλλά όχι εσύ, Χρύσα. Κοίτα, επειδή δεν ξέρω αν και πότε θα τα ξαναπούμε, απόψε θα σου πω μόνο αλήθειες και θέλω να με πιστέψεις. Εντάξει. Δεν μου άρεσε η Χρύσα σαν γυναίκα ή σαν τύπος. Ερωτεύτηκα την κόρη του Μαλτέζου, όχι το κορίτσι που γνώρισα. Δεν το καταλαβαίνω, μπορείς να το εξηγήσεις? Και είπαμε, σήμερα μόνο αλήθειες. Μόνο αλήθειες. Τι έγινε με τον Άρη, βγήκε τίποτα? Δεν αντέχω να το συζητήσω τώρα. Γιατί κλαις? Ας το καλύτερα, άσε με. Όχι, δεν πρόκειται να σε αφήσω. Αν σε αφήσω θα σκέφτεσαι συνέχεια τα ίδια. Γιατί έχω άλλη επιλογή? Με τον μπαμπά μίλησες? Όχι. Και αυτό είναι λάθος μου. Προσπάθησα να κρατήσω τον Δημήτρη μακριά από όλο αυτό. Γιατί φοβόμουν την αντίδρασή του. Και πολύ καλά έκανες. Ο μπαμπάς πάντα ήταν σκληρός με τον Άρη. Αν ανακατευόταν μόνο κακό θα έκανε. Έλα. Πήρα να δω τι κάνεις και τι εξελίξεις έχουμε. Έχουν γίνει πάρα πολλά, δεν μπορώ να στα πω από το τηλέφωνο. Πες του να έρθει από εδώ. Πες του. Θέλεις να έρθεις από εδώ να μιλήσουμε? Ναι, βέβαια. Θα φωνάξω την κοπέλα που κρατάει τη Μίκα και έρχομαι. Εντάξει. Γεια. Πώς και μου είπες να έρθει? Γιατί εδώ είναι το σπίτι σου και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτή τη στιγμή έχεις ανάγκη να δεις ένα δικό σου άνθρωπο. Και ο Κίμωνας είναι ο μόνος που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Τελικά δεν τα ξέρω καθόλου τα παιδιά μου. Με ξαφνιάζουν και οι κακές και οι καλές τους στιγμές. Για ένα τύπο σαν και εμένα, συνηθισμένο στη φτώχεια, το να αρέσει σε μια κοπέλα μουράτη, πλούσια από τα βουπού, είναι καταξίωση. Μαζί της ένιωθα ότι μπαίνω σε έναν άλλο κόσμο. Μακριά από το μεροκάματο και τη μιζέρια. Μεγάλωσες δύσκολα. Ναι. Ξέρεις, όταν λείπουν τα χρήματα, αρχίζει η γκρίνια, αρχίζουν οι καυγάδες. Η μητέρα μου δούλευε όλη μέρα για να τα βγάλουμε πέρα. Ο πατέρας? Ο πατέρας μου. Υποτίθεται ότι έψαχνε για δουλειά, αλλά μεκρόπινε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κι εγώ δεν είμαι σαν το Σταύρο ή το Ρώσο. Παρασύρωμαι. Έχω αδυναμίες. Γι' αυτό και τους πρόδωσα. Κι ας ήταν για μένα κάτι παραπάνω από πολιτή, ήταν οικογένεια. Αλλά τώρα που το μετάνιωσα, είναι αργά. Γιατί να το κουβαλάς? Έκανες κακό στο Σταύρο, αλλά αν το παραδεχτείς τώρα, αν πεις ότι εσύ πήρες τα 3 χιλιάρικα από την τράπεζα,
Θα τον βοηθήσεις. Ναι. Θα τον βοηθήσω. Σάκη! Το ξέρω, δεν θα είναι εύκολο. Θα πας φυγή. Αλλά δεν θα είσαι μόνος σου. Στο υπόσχομαι. Θα έρχομαι να σε βλέπω. Δεν το ήξερα αυτό. Και τι έγινε? Δεν μπόρεσε, τα παράτησε. Η μαμά της αρρώστησε και έμεινε κοντά της να τη φροντίσει. Τι είχε η γιαγιά? Κατάθλιψη. Κατάθλιψη. Χώρισε με τον άντρα της και νιώθε πολύ μόνη. Όχι ότι πριν ήταν καλύτερα δηλαδή. Να, κοίτα τι λέει εδώ. Εκείνος έλειπε συνέχεια. Είχε πάντα τη δουλειά του πάνω απ' όλα. Ουσιαστικά μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Αυτό εδώ, τι λέει? Είναι εδώ. Πάνω κάτω τα ίδια. Ότι έλειπε συνέχεια, ότι κάποια στιγμή χάθηκαν. Αργότερα λέει έψαξε να τον βρει. Να του πει ότι παντρεύτηκε, ότι έκανε παιδιά. Θέλει να του γνωρίσει τα εγγόνια του. Και? Τον βρήκε? Όχι. Πάντα τελευταία στιγμή κάτι τη σταμάταγε και δεν έφταναν ποτέ αυτά τα γράμματα σε εκείνον. Ίσως ένιωθε τύψεις για τη μητέρα της που έθανε από τη στεναχώρια της για εκείνον. Γιατί όμως δεν του στέλνε ποτέ αυτά τα γράμματα? Στο φάκελο είχε ακόμα και το όνομά του. Άκης Μακρής. Τώρα που ξέρουμε το όνομά του, μπορούμε να τον βρούμε, έτσι? Λες? Mm-hmm. Ναι, γιατί όχι. Σίγουρα μπορούμε. Πού λες να βγαίνει το Άκης? Μητέρα, κάπου θα έχει εδώ το κανονικό του όνομα. Για να δούμε. Μόνο με το επίθετο δεν κάνουμε τίποτα. Λες να είναι ο μοναδικός Μακρύς όλη τη χώρα? Από τα κορίτσια και από τη φάρμα. Το κατάλαβες? Μάλιστα. Θα φροντίσω να μην φτάσουν ποτέ οι δικοί μου σε σένα. Για το ατύχημα του Γιάννη. Μόνο γι' αυτό όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθε η σειρά σου? Ναι. Απόψε σταματάμε τις βάρδιες. Τα κορίτσια δεν κινδυνεύουν πια.
Πάντως, πολύ προσωπικά έχεις πάρει την προστασία τους. Μήπως σου είναι τίποτα? Όχι, όχι. Απλά είναι απροστάτευτα και μόνα τους. Και σκέφτομαι ότι θα μπορούσα και εγώ να έχω κάπου δύο εγγόνια. Κι άμα κινδύνευαν, θα ήθελα κάποιος δονιαστή γι' αυτά. Σ' αγαπάω. Δεν ξέρεις πόσο ωραία αισθάνομαι που θα ξανακοιμηθώ στο κρεβάτι μου. Ξέρω ότι σου φαίνεται αυτονόητο, αλλά για μένα δεν είναι. Όλες αυτές τις μέρες φοβόμουν συνέχεια ότι θα κάνει ντου η αστυνομία. Ρε Φέη, πώς είναι να κρύβεσαι, να μην μπορείς να πας ούτε μέχρι το περίπτερο? Δεν έχω ζήσει χειρότερο. Ο παραμικρός θόρυβος είναι απειλή. Άσε που τα νεύρα μας ήταν συνέχεια σπασμένα. Okay, σε καταλαβαίνω, αλλά... νομίζω ότι θα γούσταρα να ζήσω μια τέτοια περιπέτεια με κάποιο αγόρι. Σαν να μην το ξαναπείς ούτε για αστείο. Δεν είναι όπως οι ταινίες. Και δεν το παίζαμε ήρωες, φοβόμασταν πάρα πολύ. Και τσακωνόμασταν συνέχεια. Εσύ και ο Σταύρος, μαλώνατε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κι όμως, η σχέση μας έφτασε στα όρια της. Υπήρχαν φορές που νόμιζα ότι μας νίκησαν. Ναι, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τους τη φέρατε. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το χαρούμε, γιατί ο Σταύρος είναι και πάλι στη φυλακή. Και μου λείπει πολύ. Κορίτσια, έχω νέα. Τι, για πες. Είδα το Σάκη όπως δεν τον έχω ξαναδεί. Δηλαδή? Στο μαύρο το χάλι, είχε τσακίσει εντελώς. Κι όλο μου έλεγε κάτι περίεργα, ότι αύριο είναι γι' αυτόν η μεγάλη μέρα. Δεν σου είπε γιατί? Όχι, δεν μου είπε λεπτομέρειες, μόνο ότι μετανιώσε για όλα και πρώτα-πρώτα που τα μπλέξαμε τη Χρύσα. Αλήθεια? Ναι, γι' αυτό ήθελα να βρεθούμε, για να μιλήσουμε. Και επίσης μου είπε ότι έχει αποφασίσει με κάποιο τρόπο να βοηθήσει τον Σταύρο, δεν κατάλαβα πώς. Μακάρι να το κάνει. Ναι? Έλα, Φέη, έχω πολύ καλά νέα. Δηλαδή? Ο Σάκης θα πει τα πάντα για τη ληστεία. Και θα παραδεχθεί ότι πίσω από αυτό ήταν ο Άρης. Είναι σίγουρο? Ναι, και θα μιλήσει και για το Χάκι. Αλλά ακόμα και αν δεν το κάνει, υπάρχει το άλοθη που του δίνει η Άννα. Δηλαδή ο Σταύρος σε λίγο θα είναι ελεύθερος. Ναι, θα τον έχουμε κοντά μας. Άννα, είμαι καλά. Μην ανησυχείς. Μου λείπεις και δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Τώρα προσπαθώ να τελειώσω μια δουλειά γρήγορα για να είμαστε πάλι μαζί. Αλλά έχω μπλοκάρει. Και σ' αγαπάω πολύ και μου λείπεις. Και δεν αντέχω άλλο μακριά σου. Καλησπέρα. Γεια. Πέρασε. Συμβαίνει κάτι? Ναι, αλλά καλύτερα να σας αφήσω μόνος να τα πείτε. Χαίρομαι πολύ που ήρθες. Όνομά μου σε χρειάζεται. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν είναι ανάγκη να φύγεις εξαιτίας μου. Όχι, εγώ θα έβγαινα ούτως ή άλλως να πάρω λίγο αέρα. Και ελπίζω να σε ξαναδώ στο σπίτι. Καλή βόλτα. Δεν μ' αφήνεις. Ο Άρης είμαι. Σε παρακαλώ, άνοιξε μου να ανέβω, δεν είμαι καλά. Σε χρειάζομαι να τάσαι με χάλια. Χάρηκα με τη Χρύσα. Ήταν η καλή μαζί μου.
Να το κοριτσάκι μου ωρίμασε, μεγάλωσε. Θα το φανταζόμουν. Τώρα θα μου πεις τι συμβαίνει, γιατί είσαι έτσι. Είμαι τραγική μάνα. Άντε πάλι. Για ποιο λόγο? Μήπως επειδή η Χρύσα πηγαίνει όσο το δυνατόν και καλύτερα, ή έχει να κάνει με τον Άρη? Με τον Άρη έχει να κάνει. Τι έκανε πάλι? Είναι ανακατεμένο στη ληστεία. Δεν καταλαβαίνω. Έκλεψε? Όχι, δεν έκλεψε. Έβαλε άλλους να το κάνουν. Στην πορεία ξεσκεπάστηκε βέβαια και... Εγώ κατάφερα να τον ξεπλέξω. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα τον βάλουν φυλακή. Μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβω. Ξέρεις το θέμα που έχουν το χωριά? Ναι, υπάρχει μια κόντρα με τον Άρη που ξεκινάει από τον ίδιο βέβαια. Όχι κόντρα. Μίσος. Μισεί τόσο πολύ το Χαλκιά που έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του για να τον καταστρέψει. Ήθελα πάρα πολύ να σε δω. Τσακώθηκα με τη μάνα μου, με την αδερφή μου. Γιατί? Με ρώτας άλλα, σε παρακαλώ. Έχει σχέση με αυτό που είδες στο εξοχικό? Τον πατέρα σου με μια άλλη γυναίκα? Τι να πω, ίσως χρειάζεται βοήθεια. Από ό,τι φαίνεται έχει χάσει κάθε μέτρο. Ναι, δεν θέλω να μπει στη φυλακή βέβαια. Απ' την άλλη, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, φοβάμαι. Τι φοβάσαι, αφού είμαι εγώ εδώ, δίπλα σου. Ο Δημήτρης τι είπε, τι σκέφτεται γι' αυτό? Δεν του το έχω πει. Να προσέχεις. Τι πράγμα? Το Δημήτρη. Δεν έχει δεχτεί το χωρισμό σας και μπορεί να φορτώσει τη συμπεριφορά του Άρη ακριβώς εκεί. Δεν θα είναι πρώτη φορά. Όχι, αλλά είσαι ευάλωτη. Εύκολος στόχος. Μπορεί να βρει αφορμή να γυρίσει στο σπίτι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχεις. Τα λεφτά στα έδωσε ο Άρης Μαλτέζος. Για να στείλει τη ληστεία και να τη φορτώσει στο Χαλκιά. Σωστά. Εσύ το έκανες, γι' αυτό είμαι σίγουρη. Αλλά ηθικός αυτοργός είναι ο Μαλτέζος. Παραδέξου το. Πρώτα απ' όλα για να τελειώνουμε και μετά γιατί σε συμφέρει να μοιραστείς την ευθύνη. Τι έγινε, κατέθεσε για τη ληστεία? Ναι. Με αυτά που είπε, ξελάς προσεριστικά του Σταύρο Κιτρέλη. Οπότε θα καλέσει τον Άρη Μαλτέζο για κατάθεση. Η εργασία σου πήρε την πρώτη θέση στο μαθηματικό διαγωνισμό του περίοδου. Μπράβο σου και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να αποδείξεις ως το τέλος ότι την αξίζει. Λοιπόν, ας κάτι. Ξέρεις ότι κάποιος παίζει με τα νεύρα μου και εσύ δεν κάνεις τίποτα? Έμαθες ότι η φίλη της Λένας έφυγε στο εξωτερικό και κάτι θα βγάζω? Μα τι να κάνω αφού... Να πες στον κόσμο ανάποδα, δεν με νοιάζει τι να κάνεις, αλλά θα την βρεις. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω τον νικητή που βρίσκεται ανάμεσα στους σπουδαστές μας. Είναι ο Άρης Μαλτέζος. Με κοιτάς να φοβάσαι. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με σένα, με την οικογένειά σου. Δεν γίνεται να νιώθεις έτσι για μένα.